Γλυκιά μου Αργυρό Κυπρέου, δεν θα απαλλαχτείς από μένα. Αυτό είναι ευχάριστο. Α, χαίρομαι πάρα πολύ που το λες. Και εσύ ιδιαίτερα συμπαθείς και συζητάμε πολύ ωραία και με απλό τρόπο νομίζω δίνουμε στον κόσμο να καταλάβει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ψάχνω και βρίσκω θεματάκια τα οποία αγγίζουν και την καρδιά των τηλεθεατών που θα μας δουν, αλλά είναι και θεματάκια τα οποία δεν πολύ συζητιούνται και πάρα πολύ. Θα σου πω λοιπόν τώρα τι σκέφτηκα. Υπάρχουν πολλά παιδάκια τα οποία είτε στο σχολείο, είτε στο σπίτι, είτε στους φίλους δέχονται bullying από ένα συγκεκριμένο πραγματάκι. Ποιο είναι αυτό? Πεντάνε τα αυτάκια τους. Τα πεταχτά αυτάκια είναι συχνό, είναι κληρονομικό χαρακτηριστικό και ντρέπονται τα παιδάκια. Σου λέω για τα παιδάκια γιατί είναι ευαίσθητο, είναι σε ευαίσθητη ηλικία. Θέλουν άλλη προσαρμογή, ειδικά στο σχολείο και ειδικά με τους γονείς, η συμπεριφορά. Βεβαίως. Και ειδικά στα πρώτα χρόνια, εκεί όταν θα πρωτοπάνε σχολείο και να δεχτούν όλα αυτά τα σχόλια, ειδικά αν είναι εμφανή πολύ, αν και λίγο, καμιά φορά και μικρό και μικρή ατέλεια, τα παιδιά είναι τόσο παρατηρητικά και τόσο δεν τρέπονται, θέλω να πω καθόλου, και το λένε, θα το πούνε το σχόλιο και θα βρουν ευκαιρία να τον πειράξουν το συμμαθητή του. Και θα βγάλουν και παρατσούκλι κιόλας. Και αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει πριν πάνε στο σχολείο, είναι κατάλληλη ηλικία, μπορεί ακόμα με τη μοντέρνα τεχνική και στα 4 και στα 5 να διορθωθούν τα πεταχτά αυτάκια. Το οποίο είναι εύκολο σαν κοινουργία, σαν επέμβαση, γιατί η οτοπλαστική γίνεται πίσω σε μια μικρή κρυφή τομούλα και διαπλάθουμε το χόνδρο του αυτιού με μικρές ραφές και έτσι ώστε να καθίσει στη θέση του σωστά. Και δεν υπάρχουν παρενέργειες και γενικά είναι πάρα πολύ εύκολο. Θέλεις λίγο όμως να με βοηθήσεις να το πάρουμε λίγο από την αρχή, πώς πρέπει ο γονιός να έρθει στο γιατρό για να το συζητήσει μαζί του, χωρίς να φοβηθεί ότι το παιδάκι θα πάθει κάτι με το χειρουργείο, ενώ είναι ανώδυνο. Το χειρουργείο είναι εύκολο και ανώδυνο και πρέπει, αν έχει παρατηρήσει κάτι τέτοιο ο γονιός και ξέρει από μικρούλι, και να πω και το άλλο που λέγανε ότι τα μωράκια πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα αυτάκια τους, πώς τα κρατάμε όταν είναι νεογέννητα, ειδικά τον πρώτο μήνα. Να μην τσαλοκώνουν τα αυτάκια τους και πάρουν κακή κλίση. Α, δεν το γνώριζα αυτό. Βεβαίως, τον πρώτο μήνα όμως μόνο. Δεν είναι ότι όπως λέγανε παλιά στα χωριά θα τα κρατάμε με ταινίες γύρω-γύρω, με κορδέλες, τον πρώτο χρόνο τα μωράκια και θα φτιάξει τα αυτάκια τους. Όχι, αλλά τον πρώτο μήνα έχει σημασία πώς το κρατάει η μαμά, πώς το κρατάει οποιοδήποτε το παιδάκι, να του προσέχει καλά τα αυτάκια του να μην τσακίζουν. Γιατί αυτό μπορεί να του δώσει μια κακή κλίση στη συνέχεια, στη ζωή του. Τώρα, αν έχει ένα παιδάκι λοιπόν, καθώς αναπτύσσεται και βλέπουμε ότι παραμένουν πεταχτά τα αυτάκια του 4-5 ετών, μπορούμε να τα διορθώσουμε πολύ εύκολα με μια επεμβασούλα που γίνεται στο παιδάκι με ολική αναισθησία, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να καθίσει, να συνεργαστεί. Και στους ενήλικους βέβαια γίνεται με τοπική, να το πούμε και εδώ, γιατί είναι δουλειά σε χόνδρους μόνο, πάνω στους χόνδρους και δεν είναι σε βαθύτερα μέρη του σώματός μας που να χρειαστεί ολική αναισθησία. Στο παιδάκι όμως θα πρέπει να κοιμηθεί. Θα γίνουν οι τομούλες πίσω από τα αυτή που δεν πρόκειται να φαίνονται καθόλου. Θα μπουν οι ραφές έτσι ώστε να καθίσει στο πλάι συμμετρικά και μετρημένα τα αυτάκια και δεν είναι πάντοτε το ίδιο, η δεξιά πλευρά με την αριστερή. Κάποιο αυτάκι μπορεί να πετάει περισσότερο από το άλλο. Και θα διορθωθούν, θα φοράει μετά μια κορδελίτσα. Το μετά, πώς είναι. Το μετά, πόσο γρήγορα φαίνεται, το αποτέλεσμα στο πλαστική θα το δείτε. Μόλις βγουν ο επίδεσμος που θα έχουμε για μία μέρα μόνο, φαίνεται ότι έχει καθίσει θέση του το αυτάκι. Αλλά όμως χρειάζεται μια κορδελίτσα να φοράνε τα παιδάκια. Τα κορίτσια την κλασική κορδέλα, όπως ξέρουμε, που φοράνε οι κοπέλες, και το αγόρι μπορεί να φοράει μία ταινία όπως παίζουν το τένις, που κρατάει τον ιδρώτα δηλαδή, να έχει μία στήριξη το αυτάκι για την πρώτη εβδομάδα. Και από εκεί και πέρα κυκλοφορεί, πηγαίνει κανονικά σχολείο, δεν φαίνεται τίποτα και αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να κάνει κανονικά, αλλά θα πρέπει να φοράει πάλι την κορδελίτσα το βράδυ για τον πρώτο μήνα. Γιατί το αυτή έχει ελαστικότητα, έχει χόνδρο μέσα και σε μερικά περιστατικά είναι πολύ σκληρός αυτός ο χόνδρος. Πότε προτείνεις ότι πρέπει να γίνει το χειρουργείο, χειμώνα ή καλοκαίρι, δεν παίζει ρόλο? Δεν παίζει ρόλο. Στα παιδάκια βρίσκουμε ευκαιρία όταν δεν έχουν σχολείο, δηλαδή το καλοκαίρι. Έτσι ώστε η διαδικασία όλη να μην καταλάβει κάποιος από τους μαθητές του. Μπορεί να είναι μετά Χριστούγεννα, μπορεί να είναι Πάσχα, οπουδήποτε έχει διακοπές. Το παιδάκι έχει μια εβδομάδα, 10 μέρες περιθώριο να μην πάει σχολείο. Όταν έρχεται μια μαμά, ένας μπαμπάς, το ζευγάρι μαζί, να μιλήσουν για αυτό το θέμα, πώς αντιμετωπίζεις, πώς είναι η ψυχολογία τους? Είναι σίγουρο ότι θέλουν τη διόρθωση και ότι το έχουν κρατήσει κόμπλεξ από τη μικρή ηλικία. Φαίνεται από τα σχόλια που έχουν δεχτεί. Πηγαίνει κινητής, αυτό το σε ρώτησα. Ναι, είναι κινητής και είναι κληρονομικό. Θα το δούμε πολλές φορές σε οικογένειες να έχουν πεταχτά αυτά και βεβαίως είναι κινητής. Τώρα τα κορίτσια έχουν το πλεονέκτημα ότι με το μαλλί, αν θα έχουν μακριά μαλλιά, μπορεί να το καλύψουν κάπως. Το αγόρι όμως δεν γίνεται, πρέπει να το φτιάξει. Και ακόμα πιο πολύ θέλει προσοχή, να γίνει σωστά και οι τομές και οι ραφές, να μην φαίνεται τίποτα, γιατί θα μπορέσει να κόψει και τα μαλάκια του πολύ κοντά. Επομένως δεν πρέπει να φαίνεται τίποτα. Όχι, πραγματικά και σε μεγάλες ηλικίες και σε μεγαλύτεροι, πολλοί που έρχονται και θέλουν τη διόρθωση, φυσικά και πρέπει να την κάνουν, γιατί θα τους δώσει αυτό το όνειρο που είχαν από παλιά. Θα μπορούν τα κορίτσια να τραβάνε τα μαλλιά τους, να κάνουν κοτσίδες, να κάνουν κότσους, οτιδήποτε χτένισμα θέλουν και ποτέ δεν τολμούσαν να το κάνουν. Και μπορεί να έχουν και κάποιο αποθυμένο, γιατί το έχω αντιμετωπίσει, το βλέπω.
και από φίλες μου και από γνωστούς, να έχουν αυτό το αποθυμένο ότι πετάει το φτάκι μου, αλλά από μικρή δεν θέλει η μαμά μπαμπάς να το φτιάξουμε. Άρα θα το φτιάξω τώρα, που μεγάλωσα. Βεβαίως, σε οποιαδήποτε ηλικία και αυτό μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει κανένα θέμα και κανένα κίνδυνο, γιατί είναι μια επέμβαση, σας είπα, μόνο στους χόνδρους. Και αν γίνει προσεκτικά με τις κανόνες που χρειάζονται και με τις λεπτές γραφές, δεν υπάρχει καμία επιπλοκή. Πόση ώρα χειρουργείο είναι? Μπορεί να πάρει 2 ώρες για το πλαστική, γιατί είναι 2 αυτά και είναι γύρω στη 1 ώρα το καθένα, αλλά να γίνει σωστά. Να γίνει σωστά και μετρημένα, με σωστές αποστάσεις από το κρανίο, γιατί εκεί είναι. Δεν είναι το θέμα να κάνουμε μια τυχαία. Ακριβώς. Μια τυχαία το πλαστική να κολλήσει το αυτάκι πίσω, να είναι αντιαισθητικά άσχημο. Και επίσης δεν μου αρέσει καθόλου που έρχονται το πλαστικές που έχουν γίνει χαραγματιές, έχουν κάνει δηλαδή κακή τεχνική και έχουν κόψει το κομμάτια του αυτιού. Αυτά φαίνονται πολύ άσχημα, ότι είναι χειρουργημένα. Άρα και εδώ επειδή έχετε διόρθωση. Τέλεια. Μπορεί να γίνει διορθωτική οτοπλαστική. Την ώρα που κάνεις τη διορθωτική, μπορεί να συνδυαστεί με κάποια άλλη χειρουργική επέμβαση σε πιο μεγάλη ηλικία, μάλλον. Ναι, σε μεγαλύτερη ηλικία βεβαίως. Μπορούμε να κάνουμε μαζί και ρινοπλαστική και οτοπλαστική. Αλλά μια που αναφέραμε τα παιδιά και τα μικρά, έχει τύχει πάρα πολύ συχνά να κάνω κρατάκια, αδενοτομή. Και αμυγδαλές μπορεί και οτοπλαστική μαζί. Γιατί μια και είχαν θέματα με τα κρατάκια του ή με τις αμυγδαλές του, ήθελε, το είχα συζητήσει με τους γονείς και ήθελα να κάνουν και την οτοπλαστική μαζί. Οπότε είναι ευκαιρία. Γιατί βλέπεις ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο θα θέλει χειρουργία. Ναι, ναι, σωστά. Οπότε είναι ευκαιρία να το κάνει με μία φορά, με μία ανάρκωση. Τώρα στους ενηλίκους πάρα πολύ συχνά ταιριάζει να το κάνουμε μαζί με μία άλλη αισθητική επέμβαση στο πρόσωπο. Είτε μπορεί να στα βλέφαρε, είτε στη μύτη και να γίνει ταυτόχρονα και η οτοπλαστική. Ταιριάζει, θα μπορούσε. Λέει, θα φτιάξω τα αυτάκια μου κι εγώ. Όχι, δεν θα φτιάξω τα. Καθόλου. Τέλεια. Και ένα άλλο που θα ήθελα να σημειώσουμε είναι ότι επειδή πάρα πολύ, ξέρετε, συζητάμε όλοι και την αντιγύρανση και την γύρανση στο πρόσωπο. Και το αυτή γερνάει με την πάροδο των χρόνων, μακραίνει, μεγαλώνει και σε κάποιους που έχουν ήδη μακρύ και μεγάλο λοβό του αυτιού, χρειάζεται πολλές φορές στην πάροδο των χρόνων του κάνουμε ένα μικρό lifting, δηλαδή να μικρύνει ο λοβός ο πολύ ο κρεμαστός, είτε έχει χαλάσει από σκουλαρίκια, είτε έχει χαλάσει από τη γύρανση των ιστών. Και να διορθώσουμε και το λοβείο και πολλές φορές και να μικρύνουμε ένα πολύ μεγάλο σε μήκος και σε πλάτος αυτή. Όχι μόνο να είναι πεταχτό προς τα έξω, αλλά και το μήκος του και όλες τις διαστάσεις μπορούν να διορθωθούν. Λίφτινγκ και στο αυτή. Ακριβώς. Τι άλλο θα ακούσουμε, Αργυρό μου. Τι άλλο θα ακούσουμε. Ακριβώς. Επίσης, να μην ξεχάσω να πω ότι πολύ σημασία έχει οι τομές του facelift που θα γίνουν κοντά στο αυτή, γιατί εκεί γίνονται, να μην χαλάσουν το σχήμα του αυτιού μας. Και εκεί πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε διορθώσεις και να σχηματίσουμε πολύ ωραίο το λογαριασμό. Περίμενε τώρα, δεν θα το αφήσουμε εκεί πέρα. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ. Βέβαια. Να το πάμε λοιπόν το θεματάκι μας εκεί πέρα για το facelifting. Τι ακριβώς κάνουμε? Όταν γίνεται facelift και φυσικά οι τομές για να μπορέσει να γίνει σωστή η ανόρθωση των ιστών του δέρματος, θα γίνει μπροστά και πίσω από το λοβείο του αυτιού. Πολλές φορές έχουμε δει να γίνεται ένα φαρδί σημάδι, μια φαρδιά παραμόρφωση, κακή ουλή δηλαδή, και κακή συραφή προφανώς. Οπότε χαλάει και το σχήμα του αυτιού, κρεμάει προς τα κάτω και φαίνεται. Από το... και, ακριβώς, και έτσι προδίδει το χειρουργείο. Είναι πολύ σημαντικό και στην Αμερική το τονίζουν διαρκώς. Προσέξτε πάρα πολύ το σχήμα του αυτιού. Ακριβώς. Και πώς θα διατηρηθεί σωστό το σχήμα του αυτιού για να μην προδίδει ότι έγινε μια τέτοια παρέμβαση. Άρα, αν δούμε ένα τέλειο πρόσωπο και θέλουμε να δούμε αν έχει κάνει facelift, θα το καταλάβουμε από το αυτί. Θα το καταλάβουμε από εκεί. Ακριβώς. Από εκεί. Μπορεί δηλαδή να γίνει και κάποιο παρανορθωτικό, δηλαδή να έχει γίνει κάποιο πρόβλημα, στο οποίο όμως να έρθεις εσύ από τη μεριά σου για να το φτιάξει. Βεβαίως, γιατί. Όσον αφορά και την ουλή ή οτιδήποτε άλλο. Όχι μόνο την ουλή, αλλά μην ξεχνάμε και τα ατυχήματα. Υπάρχουν ατυχήματα τα οποία έχουν κοπεί τμήματα του αυτιού. Από τροχαίο ατύχημα, από ατύχημα έχω ακούσει ακόμα και στην παιδική χαρά, σε παιδάκι. Επίσης, μην ξεχνάμε και τα καρκινώματα του αυτιού που μας αναγκάζουν σαν χειρουργούς να αφαιρέσουμε ένα τμήμα του αυτιού για να καθαρίσει το καρκίνωμα. Τότε γίνεται αποκατάσταση και φτιάχνουμε, διαπλάθουμε πάλι καινούριο αυτί. Δηλαδή, αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν. Του άφηναν έτσι λίγο τραυματισμένου και φαινόταν είναι και να λείπει και κομμένο. Ναι. Ακριβώς. Τώρα λοιπόν δεν γίνεται αυτό. Μπορούμε να το επανορθώσουμε. Αν έρθει ένα τέτοιο περιστατικό, θα του συμβουλέψουμε πώς ακριβώς θα γίνει ξανά καινούριο αυτή. Είτε είναι από ατύχημα, είτε είναι τροχαίο ή κάποιο σπορ, ένα άθλημα που έχει δεχτεί δύναμη και έχει κοπεί ένα τμήμα του αυτιού. Είτε είναι από αφαίρεση κάποιου εγκηδίου, μικρού ή μεγάλου, γίνεται αποκατάσταση και ξανακλίνει. Υπάρχει τεχνική ειδική, σα αλιγάρι, γίνεται ειδικέ τομέ και ξανακλίνει και ξαναγίνεται κανονικό αυτή. Και αν χρειαστεί, διορθώνουμε λίγο και το άλλο, στο να είναι ομοιόμορφα και τα δύο. Είναι πες εξαιρετική. Το πιο περίεργο που έχεις δει, έχεις δει το πιο περίεργο σε αυτάκι, ποιο ήταν? Αυτά είναι τα επανορθωτικά, τα βαριά περιστατικά που βλέπουμε σε καρκίνο. Αυτό ήθελα να πω και πριν, ότι επειδή η χώρα μας έχει μεγάλη ηλιοφάνεια, πρέπει να προσέχουμε οποιοδήποτε. Σπυράκι, κάτι που ματώνει, κάποια πληγούλα. Δεν τα προσέχουμε. Δεν τα προσέχουμε και δέχονται και σε πιο μεγάλες ηλικίες, αλλά και σε νεότερους. Θα πρέπει να προσέχουμε μη γίνει καμία πληγή, κάποιο σημάδι, δηλαδή ένα αρχόμενο καρκίνωμα.
που να πρέπει να το εξετάσουν ο ειδικός και ενδεχομένως να το αφαιρέσει, να πάρει μια βιοψία όσο είναι μικρό. Μην το αφήνουμε δηλαδή να επεκτείνεται, διότι φτάνουν σε περιστατικά που πρέπει να αφαιρεθεί και ολόκληρο το αυτή κάποιες φορές. Μάλιστα. Αργυρό μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Σου ετοιμάζω και άλλο θέμα. Βεβαίως, με τα χαρά. Μάλιστα. Για τα αυτά και τα πενταχτά μιλήσαμε και δεν μένουμε όμως μόνο εκεί. Είναι πολλά τα θέματα. Θέματα ομορφιάς και υγείας το κυριότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.